Φορώντας γραβάτα, λατικασκόλ, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης ξεκίνησε σήμερα επαφές στην Πάτρα. Μπορεί να μην πήγε στην περιφέρεια, μια και υπάρχει γνωστή του κόντρα με τον Περιφερειάρχη για την Πατρών Πύργου, όμως πήγε στο ΤΕΕ αλλά και στον Όλπα. Συναντήθηκε με τον Νίκο Κοντοέ, πληροφορήθηκε για το ζήτημα του φυσικού αερίου, αλλά και τα όσα έχει δηλώσει ο πρόεδρος του Όλπα για το τρένο. Συζητήσαμε για πολλά προβλήματα σε σχέση με τις υποδομές της περιοχής, της Αχαΐας και της Ηλίας. Είχαμε μια συζήτηση και κάναμε μια ενημέρωση στο τεχνικό επιμελητήριο για την πορεία των έργων του σιδηροδρόμου και του αυτοκινητοδρόμου για την Ολύμπια Οδό και την ολοκλήρωση του επιτέλους για να βγει η Πάτρα από την απομόνωση. Και αναπτυξιακές δράσεις και υποδομές πρέπει να γίνουν στην περιοχή προκειμένου να μπορέσει η περιοχή να ανακτήσει την παραγωγική δραστηριότητα που είχε και τον παραγωγικό ιστό που είχε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις του τεχνικού επιμελητηρίου και θα συνεχίσουμε το διάλογο και τη διαβούλευση και τη συνεργασία προκειμένου να οριμάσουν και να ολοκληρωθούν αυτού του είδους υποδομές που έχει προτείνει. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια, στην υπηρεσία του πελάτη. Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκινητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447.